Η έξοδος για το τρίμερο έχει ήδη ξεκινήσει. Πολλοί είναι οι πολίτες που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμούς στα χωριά κυρίως της Θειότιδας αλλά και της υπόλοιπης περιφέρειας Θεραίας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κίνηση θα ξεπεράσει ακόμη και την τουριστική κίνηση των αποκριών του 2019 που ήταν προ-πανδημίας κορονοϊού. Σήμερα υπάρχει έξοδος από την Αθήνα προς τα πάνω, υπάρχουν πολλά λεωφορεία, δεν θα μείνει κανένας, φεύγουν όλοι με το που πάνε στο κτέλ. Το ίδιο θα συμβεί και αντιστρόφως από την επόμενη εβδομάδα για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Έχουμε πολλά λεωφορεία, οι ώρες είναι συγκεκριμένες, αλλά βάζουμε και ενδιάμεσα, δηλαδή φόρτωσαν ένα, δύο, τρία λεωφορεία, υπάρχουν λεωφορεία στην Αθήνα, έρχεται το επόμενο και ταξιδεύουν για Λαμία. Επίσης υπάρχουν πολλά λεωφορεία εξπρές και κάποια απλά που παίρνουν μεικτά για το δρόμο και για τη Λαμία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουν τηλέφωνα, διότι τα τηλέφωνα από ό,τι καταλαβαίνετε είναι φορτωμένα. Τους εγγυόμαστε ότι θα πάνε και θα ταξιδέψουν κατευθείαν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα δρομολόγια από τη Λαμία προς τα χωριά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλοί και εκείνοι που θέλουν να πάνε στα χωριά τους τώρα που αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγει ο καιρός. Υπάρχουν δρομολόγια επιπλέον για τα χωριά της Θειότητας? Υπάρχουν δρομολόγια για να πάνε και στα χωριά τους, υπάρχουν ανταποκρίσεις με τα λεωφορεία και πάνε και στα χωριά. Το ίδιο και την Κυριακή υπάρχουν τα καθιερωμένα δρομολόγια. Όποιος θέλει να έρθει στη Λαμία στο καρναβάλι ή να επιστρέψει πίσω στην περιφέρεια, υπάρχουν τα κανονικά λεωφορεία και από Δευτέρα πάλι υπάρχουν λεωφορεία άπειρα και την Τρίτη για να επιστρέψει ο κόσμος. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι μετά από τόσα χρόνια πανδημίας επιστρέφουμε φέτος πιο δυναμικά για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Φτάνουμε πλέον στο ποσοστό του 2019 σε σχέση με την κίνηση τότε με σήμερα? Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Βεβαίως επιστρέφει στην κανονικότητά του και αυτό είναι ευχάριστο. Μονάχα να προσέχουμε, γιατί πρέπει να φοράμε και καμιά μάσκα, γιατί ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, λοιπόν, και να περνάμε και καλά. Πιστεύω ότι το 19 το έχουμε ξεπεράσει.